Επιτέλους. Θα βρεθώ με τα παιδιά. Θα αρχίσουν οι πρόβες. Σας λείψαμε. Μας λείψατε. Και επειδή μας ρωτάτε τι θα κάνουμε το χειμώνα... Και επειδή ρωτάτε τώρα τι θα κάνουμε το χειμώνα... Τι θα κάνουμε το χειμώνα. Δύο έργα στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Το Τσέρνομπιλ, σε σκηνοθεσία δική μου. Βασισμένο στο συγκλονιστικό βιβλίο της Σβετλάνας Αλεξίεβιτς, που είναι και νομπελίστα. Καμία σχέση με το Netflix, που πάντως και αυτό ήταν μια συγκλονιστική σειρά. Και το Μιούτ. Μια πολύ προσωπική μου υπόθεση. Δύο χρόνια τώρα βγάζει τα ισοψυχά του πάνω στη σκηνή και αρέσει πολύ. Επίσης, έχουμε δύο έργα στο Θέατρο Ηλίσια. Η τριλογία των Lehman Brothers σε σκηνοθεσία Charles Barkley με τους Robert De Niro, Ryan Gosling και Τιμούρ και Τσπάγια και το... Δεν το κάνει ο Barkley, ποιος το κάνει? Ο Βαγγέλης. Πάλι του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Κλείνει και τα 30 χρόνια σκηνοθεσίας φέτος. Δεν αφήνει άλλον άνθρωπο να σκηνοθετήσει. Και το... Ξύπνο Βασίλη του Άρη Μπινιάρη. Γιατί μετά από μια πυρηνική καταστροφή, μια οικονομική κρίση και ένα βουβό μονόλογο, μια κωμωδία είναι απαραίτητη. Ιδιαιτέρως όταν έχει κάνει τέτοια επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο. Αυτά για αρχή και βλέπουμε τα υπόλοιπα από κοντά. Από αρχές Οκτώβρη σας περιμένουμε. Όλα αυτά τα πρόλογα αποκλείεται. Τη Σβετλάνα Αλεξίεβιτς. Όχι ρε παιδιά, η Έλλη τι θα πείτε, τέλειωσε μετά. Βασισμένο στο συγκλονιστικό μυθιστόρημα τη Αλεξή. Βασισμένο στο συγκλονιστικό βιβλίο τη Αλεξάνδρα. Κυρίως αυτό πρέπει να τραβεί, καταλαβες. Αυτό είναι αυτό που ζούμε. Αυτό. Όχι. Δεν θέλω να την πω. Να την πω, την ομπελίστε, εντάξει. Γιατί μετά από μία πυρηνική καταστροφή. Ένα... Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος κλείνει και τα 30 χρόνια σκηνοθεσίας φέτος. Μπράβο Βαγγέλη και εισάλα με υγεία. Η τριλογία των Lehman Brothers. Πάλι του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Κλείνει και 30 χρόνια σκηνοθεσίας. Βέβαια. Σκάστε λίγο. Καλές πρόβες, καλή αρχή. Διπλωμένα.